Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο αγώνας για το αυτοκίνητο. Το βλέπετε ήδη παρκαρισμένο δίπλα στα κορίτσια, κάτω από σκιά. Πρώτη αναμέτρηση που προέκυψε από την κλήρωση είναι ανάμεσα στη Μελίνα και τη Στέλλα. Έτοιμες! Ξεκίνησαν τα κορίτσια με τρεις ζωές. Όλοι οι παίκτες, στόχος, έστω με μία ζωή, να καταφέρει να μπει στο όπλο κάτω. Κατεβάζει η Στέλλα πρώτη. Πρώτο διάβασμα για τους υπόλοιπους, οι οποίοι παρακολουθούν από τον πάγκο. Στέλλα και Μελίνα με παρόμοια ταχύτητα θα μπουν στο στίβο μάχης. Μια μικρή έλλειψη ισορροπίας για την Μελίνα, την κρατάει λίγο πιο πίσω. Στέλλα περνάει από το τελευταίο κοινό, σπάει αριστερά. Για να δούμε το διπλό στόχο σήμερα. Δύο νουντζάκο πρέπει να μείνουν πάνω στους άξονες, όποιον άξονα θέλουν τα παιδιά. Τι είναι αυτό? Σπαθεί Στέλλα λίγο αδύναμη η πρώτη βολή της. Χαμηλά το επόμενο. Τα κορίτσια σε όλους τους στόχους δείχνουν από λίγο πιο κοντά. Θα καταφέρει να κρατήσει το πρώτο. Η Μελίνα τρέχει να μαζέψει. Επιστρέφει η Στέλλα, δεν κατάφερε ακόμη βολή. Ο Ανδρεάδου, άλλη μία βολή. Η Μελίνα προσπαθεί με τα δύο χέρια εκεί να ανοίξει λιγάκι τη μικρή αλυσιδίτσα και να στερεώσει και το δεύτερο της. Η Στέλλα, άλλο ένα. Αυτό θα μείνει σίγουρα. Τελειώνει πρώτη η Μελίνα. Η Στέλλα το κατάφερε. Μαζί στον τελικό στόχο. Δύο σακίδια μου πρέπει να περάσουν και τα τρία στεφάνια. Έκανε το πρώτο κατευθείαν η Μελίνα. Απαντάει η Στέλλα. Πολύ ψηλά η Μελίνα. Δεν θα μείνει. Η Στέλλα, όχι. Μελίνα το κατάφερε! Συνεχίζει με τρεις ζωές. Η Στέλλα πλέον συνεχίζει με δύο. Κάνε αυτό! Κάνε έτσι! Πες εγώ με τον τάκι τώρα. Όχι, με τον πορνοτάκι. Μετά είμαστε. Αυτό λέω, πες μου τώρα. Δεν πες μου τώρα, μετά πες. Ιρωνίες, ωραίες βολές, Στέλλα. Μπράβο, δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Του Βασάλου, έλεγε ωραίες. Έριχνε η Στέλλα, έριχνε χωρίς. Κωνσταντίνε, μια χαρά ρε. Άστο, δεν χρειάζεται. Καλή επιτυχία. Παίζει μετάκι τώρα. Και εμείς θα μιλάμε στον Κωνσταντίνο. Έριχνε η Στέλλα και της έλεγε μπράβο ρε Στέλλα, ωραίες βολές. Καλά, καλά. Ναι, ναι, το ξέρω, ιδανικά. Θα τα βρει μπροστά του. Μπράβο, σε έδανα. Πες το ήταν, ναι. Είναι το στυλ του. Κάτι που έχω πάθει μετά το Μαϊάμι. Του τάξη είχα βέβαια το Μαϊάμι. Πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Χρώμα δεν αλλάζει. Μετά το Μαϊάμι αλλάξανε.